Στο τέλος η
Θα είναι ένας αγωγός που θα αγγίζει ουσιαστικά τον κακό της Ιταλίας. Και είναι ακριβώς το ίδιο σημείο όπου πηγαίνει ο αγωγός. Νομίζουμε ότι αυτά είναι τυχαία, καταλαβαίνετε ότι έχει σχέση με την κατανάλωση, γιατί η Ιταλία είναι ο μεγάλος καταναλωτής σε φυσικό αέριο λόγω του πληθυσμού που έχει. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ή μερικοί από εμάς εδώ στην Κρήτη θα καταλάβουν ότι το καλό που θα υπάρχει και ο αγωγός θα υπάρχει και θα το αξιοποιήσουν και μάλιστα θα έχουν απαιτήσει, θα τα πούν και δεν μην υπάρχει το πώς η περιφέρεια που είναι συνήθω σε απαιτήσει και θα πούν γιατί να μην υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου στην Κρήτη. Εφόσον θα το έχουν, γιατί ξέρετε, είμαστε ικανοί, ναι, όλοι είμαστε ικανοί, να έχουμε φυσικό αέριο, να το στέλνουμε για πώληση και με αυτά που κερδίζουμε να αγοράζουμε μαζού. Είμαστε ικανοί. Άρα, το θέμα ποιο είναι. Όταν μιλάμε, ας πούμε, για τους ελληνικούς, εμένα μου αρέσει που δεν λέμε ποτέ πόσο το μαζού τρυπέται. Και να καταλάβετε αυτά που σας λέει και η διεθνία σε σχέση με τη μείωση, μόνο και μόνο την εξοικονόμηση. Το γεγονός ότι περνάτε από το μαζού δίζελ και μετά πάτε σε φυσικό αέριο, μόνο και μόνο αυτό φαίνεται αυτά. Κρατάτε ακριβώς έτσι. Το άλλο από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι η έκφραση πράσινη ενέργεια δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητή στην Ελλάδα. Αλλά δεν έχουν καταλάβει στην Ελλάδα ότι το φυσικό αέριο είναι στην πράσινη ενέργεια γιατί δεν παράγει λίγους επειδή είναι μόνο διοξίδιο του άμακα και νερό. Λιώσουν είναι κατά μάλλον αυτά που λέει ο Αντώνης. Συνεχίζει να βγαίνει στην ψηλή ατμόσφαιρα και ουσιαστικά να παρέχει προβλήματα για το φαινόμενο θερμοκηπίου. Άρα, ακόμα και οικολογικά, για όσους από εσάς έχουν οικολογική συνείδηση, συμφέρει να έχετε το μεθάνιο και να έχετε και διοξίδιο το άμακα παρά να το αφήνετε. Ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Αλλά αυτό που έχει σημασία, γιατί δεν μιλήσαμε για τις ικανότητες της Κρήτης, είναι το ίδιο που γίνεται με τις βιομηχανικές ζώνες. Είναι ότι μια βιομηχανική ζώνη θέλει ενέργεια. Αυτή η ενέργεια θα τη μειώσει ξαφνικά. Είδατε πολύ απλά, σας το έδειξα, έχει σχέση με τη μεταφορά και έχει σχέση και με τις ενέργειες που χρησιμοποιούν τις βιομηχανικές ζώνες. Άρα και η κατανάλωση τοπική είναι ελάχιστη σε σχέση με αυτά που βλέπουμε. Και αυτό οφείλεται επιπλέον στο γεγονός ότι έχουμε μονάδες, εργοστάσια, ταλέντα όπως τα λέτε, για να φαίνεστε διπλωμάτες, σε μια κατάσταση. Γιατί αυτό για μένα είναι το θέμα. Όταν ακούω αυτό τη λέξη μονάδα, δεν μου λέει την ποιότητα και την βιωσιμότητα της μονάδας για πόσο καιρό. Και επιπλέον, επειδή έχετε μεγάλη οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μην το παρακάνετε με οποιοδήποτε μονάδα, μειώστε όσο μπορείτε, θα δείτε ότι όλα αυτά συγκλίνουν προς μία κατεύθυνση. Δηλαδή, θα υπερισχύσει το φυσικό αέριο με ΑΠΕΠ, το είναι σίγουρο και είναι πάρα πολύ καλό. Το ηλεκτρικό καλό για το οποίο σας μιλάω, όπως θα μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα, όποιος παράγει ηλεκτρικό ρεύμα θα περνάει από αυτό. Το φυσικό αέριο που θα παράγεται στην περιοχή, άρα μιλάμε για τεράστια δεδομένα, σε κάποια φάση θα δείξετε κανένα χάρτη ή όχι, θα το κάνω χωρίς χάρτη, τι θέλετε κάνω. Και θα δείτε το εξής. Στην Κύπρο, η Μιζερίτιδα είχε φτάσει στο επίπεδο να λένε ότι έχουμε μόνο το κοίτασμα Αφροδίτη. Να καταλάβετε πάνω κάτω, η Κύπρος έχει 1,4 τρισεκατομμύρια μόνο και μόνο για τα συμβατικά τα οποία έχει με ψαμίδες όπως έλεγε ο Αντώνης και δεν μιλάμε για αυτά που είναι ανάλογα με το κοιτάσμα των ζώων. Όταν εμφανίστηκε το κοιτάσμα ζώων, ξαφνικά ανακάλυψαν όλοι ότι υπάρχουν κοιτάσματα τα οποία είναι πιο μικρά σε επιφάνεια, έχουν μεγαλύτερο ωφέλιμο βάθος και μεγαλύτερο πορόδες και για να καταλάβετε, αφού είναι κοίτασμα που είναι μόνο 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως είναι το κοίτασμα ζώων, ενώ η Αφροδίτη είναι 140, η Αφροδίτη έχει ωφέλιμο 70 βάθος και το ζώο έχει 600. Με υψηλότερο πορόδες. Που σημαίνει, για όσους δεν πιστεύουν τα πράγματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο, τουλάχιστον κοιτάζετε τι γίνεται στην Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτος μόνο και μόνο με το κοίτασμα ζώων από καταναλωτής πέρασε εξαγωγές. Ένα κοίτασμα. Άρα, της άλλαξε τα δεδομένα για 40%. Και αυτό έχει σχέση και με τα σενάρια με τα οποία μιλάμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι η
μέσα πληρώνει και ρήτρα, επειδή δεν έκανε λιώτη συμβουλή, πληρώνει και ρήτρα. Είναι δεκάρι σε κάποιο από αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί έπρεπε να κάνει τη διόρθωση μέσα στον χρόνο. Άρα ο χρόνος τι είναι? Είναι αυτό που λέμε το 2-2-3 και είναι η άδεια έρευνας. Μέσα στην άδεια έρευνας πρέπει να έχετε από τις πρακτικές τερές αποτελεσματικά τελικά ή τα πιο που θέλει τερές από τους κάτους. Και μετά, αν δεν έχετε αποδείξει ότι είναι εμπορεύσιμο, δεν περνάτε στην άδεια εξόρισης. Η άδεια εξόρισης είναι 20-30 χρόνια. Για όσους νομίζουν τα πράγματα είναι πάρα πολύ αργά, θα καταλαβαίνετε το εξής. Όταν παραμελέτε στρατηγιστής, όταν ένα κράτος θέλει να ψάξει για συμβούλους και θέλει να ψάξει για συμμάχους, προσπαθεί να δει κάτι που έχει διάρκεια. Εδώ, ας πούμε, η Κύπρος από το 1994 έχει κατεχόμενα αντιμόμενους και πρόσφυγες. Ξαφνικά από το 2004 και μετά αποφασίζει να μπει ότι έχει θεσπίσει την ΑΟΣ. Και με αυτό το πλαίσιο, τι λέει τώρα? Λέει, εγώ θα πάω παίχτες πάνω σε αυτή την καινούργια σκακέρα, οι οποίοι θα μείνουν από 35 έως 40 χρόνια. Αυτό ούτε διακρατικές συμφωνίες δεν πετυχαίνουν με αυτό το βάθος χρόνο. Αλλά τώρα, όπως βλέπετε, στην περιοχή υπάρχει βέβαια η Αμερική, υπάρχει το Ισραήλ, υπάρχει η Γαλλία, υπάρχει η Ιταλία, υπάρχει η Κορέα. Στον διαγωνισμό που έκαναν για τα 12 θαλάσσια υπόπεδα, είχαμε 33 εταιρείες που μπήκαν σε 15 κοινοπραξίες για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Τώρα τι γίνεται? Μέσα στην ΑΟΣ της Κύπρου υπάρχουν τουλάχιστον 3 κοιτάσματα του τύπου ζώο και υπάρχει ένα κοιτάσμα που φαίνεται να είναι το πενταπλάσιο του ζώου. Άρα τα όσους δεν τα κατέβουν καλά. Το κοιτάσμα ζώο, έτσι όπως είναι τώρα, είναι το έργο μεγαλύτερο στον κόσμο. Το να έχετε το πενταπλάσιο θα μιλάτε στο τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο. Και όλη η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και μάλιστα ο Άντζοντι χρησιμοποίησε μια πολύ διπλωματική έκφραση, τη Μεσόγειος ή τη Σφίγγα, είναι ότι δεν το έχουν πιάσει όλοι. Άρα τι γίνεται? Στην πραγματικότητα όλοι θα παίξουν στην Ανατολική Μεσόγειο και εμείς, ως Ελλάδα, ως Κύπρος, λίγο ως Μάλτα και πολύ ως Ιταλία, θα παίξουμε τα πιο κάποια. Η Κρήτη τώρα, θα δείξει που είναι κάτι της Κρήτης. Αλλά θέλετε, θέλει η Κρήτη τώρα, έχει βγάλει νέα θαλάσσια υπόπεδα. Όταν θα τα δείξουμε, θα τα δείξουμε. Αφού είναι τώρα, θα δείξει που είναι. Ωραία, ας πούμε ότι είναι αυτά που σου βάζουν, είναι ωραία, δεν έχουν αφήσει τίποτα μέσα. Θα δούμε ότι θα βρει ένα χάρτη που έχει κάτι μέσα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε λίγο διαφορετικοί από όλους τους άλλους. Δηλαδή όταν βάζουμε θαλάσσια υπόπεδα, στο ενδιάμεσο κάνουμε εκλογές. Και λίγο πριν τις εκλογές λένε αυτά που βγάλαμε τα υπόπεδα μπορεί και να τα ακυρώσουμε. Άρα το αποτέλεσμα ήταν πολύ απλό. Είχαμε 20 εταιρείες που αγόρασαν σεισμικά δεδομένα και τα πλήρωσαν και μας έμειναν 3. Γιατί είναι λόγω ασάφειας. Είναι μια τεχνική του τύπου είμαι τόσο ασαφής που δεν ξέρεις αν ξέρω τι δεν ξέρω. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε, ας πούμε, ξέρετε, μας έχουν πρίξει τα σηκώτια, για να μην πω άλλη λέξη που κάνουν και γυναίκες εδώ, ενώ επειδή δεν έχετε το άλλο, μας έχουν πρίξει τα σηκώτια ότι οι ξένοι θα μας τα πάρουν όλα και τι βλέπουμε, βγάζουν ένα διαγωνισμό και δεν είναι ότι ξέρει. Δηλαδή, οι κλέφτες, αυτοί που φτιάχνουν τα αυτοκίνητα που οδηγάνε, ενώ. Και γιατί δεν έκανε? Γιατί η κατάσταση είναι τόσο παράξενη που σου λέει ότι θα γράψουμε με ποιο. Και εδώ λοιπόν τι γίνεται. Θέλετε, δεν θέλετε, στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης υπάρχουν 4 στόχοι του τύπου ζώων. 4. Οι κοντιαστέντες δεν υπάρχουν 5, γιατί πάλι θα το έλεγα. 4. Και αυτό είναι επιπλέον από τους 9 συμβατικούς που έγιναν επειδή βγάλαμε 9 κόμματα. Και τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Πώς προετοιμαζόμαστε εμείς τακτικά? Εγώ αυτό που να σας πω είναι το εξής. Είναι ότι στην Κύπρο πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε κανένα πανεπιστήμιο στην Κύπρο που μιλούσε για δρομολάθρωση. Κανένα, μηδέν. Ωραία. Μετά λοιπόν από αυτές τις ανακαλύψεις,
este doar indusele adică. Ei se mai scrie. Acum, florei, emis, vedem că ar mecanie într-o copii și tocmai de schimbă, e deși pasivul și ciulogul. Și e așa, indicimă, e neste adică, e mult cu didașa, στην Κύπρο. Διότι οι Κύπροι δεν έχουν αρκετούς ειδικούς για να κάνουν αυτά τα μαθήματα. Θα καταλαβαίνετε λοιπόν το αστείο της υπόθεσης. Το κερασάκι βέβαια είναι όταν οι φοιτητές μας είναι υποχρεωμένοι. Δεν πας. Είναι υποχρεωμένοι να πάνε στην Κύπρο για να τους κάνουν το μάθημα εκεί για να έχουν ισοδυναμία εδώ. Άρα πρέπει αυτό το πράγμα να πάψει, το ότι η Καβάλα έδειξε τον δρόμο ότι μπορεί να έχουμε ένα τομέα, ο οποίος να είναι βιώσιμος, ο οποίος να είναι ένα μάστερ που προετοιμάζει τους ανθρώπους να έχουν γνώση σε αυτό το τομέα. Είναι πολλοί από εσάς που είναι στο πανεπιστήμιο από σπόντα. Δηλαδή δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω, πέρασα, αφού πέρασα, θα συνεχίσει. Αλλά είναι μερικοί από εσάς που λένε, εγώ τι θα κάνω όταν θα τελειώσω το πανεπιστήμιο και πάνω κάτω δεν έχω καμία πρόοδο. Άρα, λέω λοιπόν για τους άπιστους του ομάδας. Εφόσον δεν έχετε ούτε σε όλες καμία προοπτική κατά τα λεγόμενά σας, λέω να κοντάρετε στους συντρομονάχαρες, γιατί μετά θα δείτε ότι από λάθος έχετε. Βέβαια, γιατί να πάτε σε έναν άλλο τομέα. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη, γιατί αυτό που εδώ είναι και μερικοί αντιπρόσωποι του κατάκολου κτλ. Κάθε φορά που το λέω αυτό, συναγωνιούνται. Το κατάκολο, όταν θα το αδειάσουμε και θα πάρουμε όλο το φυσικό αέριο που έχει. Θα είναι 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδος. Η ενεργειακή Ελλάδα είναι αυτό που ξοδεύουμε την ημέρα ανέργεια Ελλάδα. Για νότια της Κρήτης, χωρίς να μετρήσω τα κοιτάσματα του τύπου ζω, είμαστε ήδη στα 450 χρόνια. Τώρα φταίτε εσείς, φταίτε ο κατάλληλο, ποιος φταίει, εδώ είναι. Το άλλο, οι αγρότερες Κρήτης και οι Ιόνιοι. Πάλι δεν φταίτε εσείς, αλλά οι γεωτρήσεις εδώ είναι πιο εύκολες. Έτσι όμως είναι τα πετρώματα, άρα είναι πιο βαθιά από αυτά στον μετώ, είναι ακριβά παιδιά, αυτά αλλάζουν συνεχώς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν τεράστιες πολιτικές και επειδή μιλάμε εκεί για την στρατηγική Κρήτη ενέργειας, να θυμάστε, το λέω συχνά στις διαλέξεις για όσους έχουν οικόπεδα νότερης Κρήτης, οικόπεδα νότερης Κρήτης, δεν είναι η καλή περίοδος να τα πουλήσετε. Είναι πολύ καλό να επενδύσετε σε αυτά τα οικόπεδα, γιατί είναι αυτό που ονομάζω εγώ η εκδίκηση του νόμου. Είναι ότι όλα αυτά τα οποία σας πουλήσαμε προς το παρόν θα γίνουν νότερες Κρήτης. Που σημαίνει ότι όσοι από εσάς ξαφνικά μιλήσουν για κάποιο λόγο αυτά που έχουν νότο, ξαφνικά θα δουν ότι υπάρχουν τεράστιες επενδύσεις που έγιναν χωρίς να το ξέρουν στον νότο. Άρα, έχει μεγάλη σημασία να φανταστείτε το εξής. Με τα κοιτάσματα που υπάρχουν, σε κάποια βάση θα υπάρχει σταθμός υδροποίησης. Σταθμός υδροποίησης, δηλαδή θα μετατρέπει το φυσικό αέριο σε υδροποιημένο φυσικό αέριο. Ο σταθμός υδροποίησης, ψάξτε το στο διαδίκτυο και μην ακούτε αυτά που λέμε, χρησιμοποιεί 4.500 άτομα για την κατασκευή του και 100.000 άτομα για την λειτουργία του. Η Ελλάδα, έτσι όπως είναι τα δεδομένα, θα έχει ένα σταθμό υδροποίησης στην Ήπειρο και ένα σταθμό υδροποίησης στην Κρήτη. Νότα. Απλώς υπενθυμίζω. Κάτι που μπορεί να πιστεύετε ακόμα λιγότερο. Επειδή υπάρχει μια ιδιομορφία στην Κρήτη, θα δείτε ότι θα βρούμε φυσικό αέριο πριν τελειώσετε το οδικό δίκτυο. Αυτό δηλαδή. Και μπορώ να σας πω μαζί μας ότι είναι μέσω του φυσικού αερίου, το διάστατο με το πέτρο, που θα φτιάξετε το οδικό δίκτυο. Διότι θα υπάρχουν ανάγκες για να χρησιμοποιηθεί αυτό. Άρα, το ξέρω ότι έχει εύκολη
Άρα θα έχουν πολύ κάκο όταν θα κυκλοφορούν πάνω σε αυτού του δρόμου που θα έχουν γίνει λόγω του φυσικού έλλειμμα. Θα σα υπενθυμίζω ότι οι αυτοκινητόδρομοι στο Ισραήλ φωτίζονται με το φυσικό αέριο του κοιτάζοντα τα μάτια που ανακαλύφθηκε το 2009 και έγινε εμπορεύσιμο το 2013. Άρα, κοιτάξτε λίγο τι γίνεται στι περιοχέ που είναι γύρω μα και να καταλάβετε το εξή. Όταν ακούτε συνεχώ για την Τριμερή, για την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, είναι πολύ απλό ότι οι άλλε δύο χώρε έχουν επενδύσει πάνω σε αυτά και θεωρούν ότι είναι κρατική προσέγγιση τη του υπέρ. Άρα, εδώ του βλέπετε αυτά που σα έλεγα. Στην πραγματικότητα, ήδη στα παράσια υπόπεδα που έχουμε, τα εννέα, το βλέπετε ότι υπάρχει ένα στόχο που είναι εκτό, υπάρχουν κοιτάσματα που προέρχονται από αυτέ τι κοινοφράσει και να καταλάβετε τι εννοούν αυτέ τι κοινοφράσει. Το είχε δει. Όταν εξαφανίζεται η Μεσόγειος, αφήνει μερικές περιοχές όπου υπάρχει ακόμα υγρό στοιχείο. Αφήνοντας αυτό το υγρό στοιχείο, οι οργανισμοί επιχειρούν μόνο εκεί. Και στο τέλος εξαφανίζεται και αυτό. Αυτό ουσιαστικά θα σας δώσει στη συνέχεια βιογενές αέριο. Και για αυτόν τον λόγο, όταν η γεώργηση έγινε στο κοίτασμα Αφροδίτη, βρήκαμε το κοίτασμα 98% καθαρό μεθάνιο. Κανονικά, στα κοιτάσματα βρίσκουμε πάνω από τη μούχα και να το ξέρετε είναι το ίδιο με το κοιτάσμα ζώο. Πάμε και ένα κοιτάσματα στην Γαλλία που έχουν αυτά τα προβλήματα, 16% τέτοια. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξή. Πρώτον, υπάρχουν μεγάλα θέματα. Δεύτερον, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τύπου. Τρίτον, υπάρχει μεγάλη ποιότητα που σημαίνει λιγότερη επεξεργασία στα διαδικτύα και τα συνέπεια καμία τόπο. Ακούτε πάρα πολύ συχνά ότι αυτή η περίοδο, όσο το πιστεύω, δεν αξίζει να κάνουμε έρευνες, να θυμάστε, τόσο πραγματικά έχετε ένα θέμα με την πολιτική στέρεση, ότι οι επενδύσεις γίνονται όταν είναι χαμηλά. Διότι μοντάζονται στο γεγονός ότι θα ξανανεύουν και έτσι, για να είμαστε έτοιμοι όταν είναι ανεβασμένες οι τιμές, για να γίνει η πώληση, το ξεκινάμε όταν είναι πεσμένες και δεν ξεκινάμε όταν είναι ανεβασμένες. Άρα, αυτό πράγμα πρέπει να τελειώσουμε από την γράψη και με τον Ιδία και με τον Αντώνη αναλυτικά για να έχετε και μέτρα σύγκρισης. Και πρέπει να καταλάβετε ότι τα δεδομένα της Κρήτης είναι τα εξής. Η Κρήτη βασίζεται πάρα πολύ στον τουρισμό. Βασίζεται στην ελαιοπαραγωγή και σιγά σιγά θα βασιστεί και στην ενέργεια. Θα μου πείτε πώς αυτά συνδυάζονται. Συνδυάζονται μια χαρά. Διότι πηγαίνουμε προς την πράσινη ενέργεια, χρησιμοποιούμε πράγματα τα οποία είναι πιο καινοτόμα για να βοηθήσουμε όλα στον άλλον. Δεν πρέπει να χρειάζουμε όλα στον άλλον με την κακή έννοια. Δηλαδή, δεν θα ποτάμε ξαφνικά στην ενέργεια για να μην έχουμε τουρισμό. Δεν είναι αυτή η ιδέα. Και στη συνέχεια, να καταλάβετε ότι είναι το ίδιο. Εδώ συνδυάζει, αν θέλετε, τρεις βασικούς πιλότες, την ΑΟΣ, τον Θεόλυθο και την καινοτομία. Αυτά τα τρία στοιχεία ουσιαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ στην Κρήτη. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να έχουμε και ειδικούς. Ένας λόγος να έχουμε ειδικούς δεν είναι απλώς να ερχόμαστε εμείς και να γεμίζουμε ένα πάνελ. Είναι να έχουμε και ανθρώπους σαν εσάς, νέος που έχουν αποκτήσει διπλώματα, έχουν αποκτήσει μια εμπειρία, να μπορούν να κάνουν στη συνέχεια στέλνει αυτέ τι διάφορε χώρε, αλλά και να παίξουν έναν ρόλο τοπικά. Γιατί πραγματικά εμένα θα με στεναχωρούσε να μην υπάρχουν καθόλου κριτικοί. Βέβαια θα μου πείτε εσάς δεν σας ενοχλεί γιατί δεν είστε καθόλου τοπικιστές, αλλά τέλος πάντων λέω για μένα, να μην υπάρχουν καθόλου κριτικοί που να ασχολούνται με το φυσικό αέριο της Κρήτης. Διότι απλώς δεν έχουν ενημερωθεί, γιατί δεν είχαν ενημερωθεί. Θα ερχόμαστε εμείς σε κοιλιά την καμπάνα τους φοιτητές, να τους λέμε εμείς έρθαμε να ασχολούμαι σαν παιδί την χαρά, εσείς ξέρετε ότι δεν έχετε τίποτα, αλλά εμείς το πιστεύουμε ότι έχετε κάτι θα το βρούμε. Και όταν θα το δούμε μετά θα λέτε γιατί δεν δουλεύουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το θέμα. Τα εννέα θαλάσσια υπόπεδα είναι εδώ. Βλέπετε, δεν πήγαν στην Τράκη και στην Καβάλα. Στην Καβάλα έχουν κοντά στον Κρήτο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Τα μεγέθη και πάλι δεν είναι τα ίδια και
σημαίνει ότι διάφορα πράγματα τις διασκευές. Αν οι διασκευές και ας πούμε είναι πάνω σε αυτό το πάνω, και εγώ δίνω λοιπόν πράγματα, δεν είναι λεφτά συντέρεση. Όχι. Για το πάνω είναι τα ίδια χρήματα. Αν καταφέρουμε και δώσουμε στο άλλο τραπέζι, τότε έχουμε ισότητα. Εγώ όσο ακούω πράγματα που αφορούν μόνο και μόνο την Ελλάδα για την Ελλάδα, ξέρετε τι σημαίνει την Ελλάδα. Μηδέν χωρίς την εξέλιξη. Όσο δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε εξαγωγή για να έχουμε χρήματα, η κατάσταση στην Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή δεν μπορεί εμείς να δίνουμε μεταξύ μας χρήματα, γιατί είναι φάμος κύκλος. Για να υπάρχει ανάπτυξη, ακούτε συνεχώς το θέμα της ανάπτυξης, πρέπει πρώτα να υπάρχει ανάκαμψη. Και ο μόνος τρόπος να υπάρχει ανάκαμψη είναι να αλλάξουν τα δεδομένα σε μεγάλο βαθμό. Το μόνο που είναι ικανό να αλλάξει στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό είναι μέσω της ΑΟΣ το φυσικό αέριο. Είναι το μόνο που κάνει μια τεράστια διαφορά. Και τώρα τι έχει γίνει, πάνω από κάτω καταλαβαίνετε, έχουμε βρει φυσικό αέριο στην Κύπρο, στον Λίβανο, στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, στην Λιβύη, στην Ιταλία και λες ότι στο πλάνο δεν έρχεται στην περιοχή δεν έχει. Γιατί αν νομίζει ότι φταίει ο Θεός, ο Θεός έχει βάλει και στην Αίγυπτο. Εντάξει, δηλαδή δεν έχει κάνει κάτι μόνο σε εμάς. Και επειδή να θυμάστε, γιατί ο Θεός τα ξέρει όλα, ξέρετε τώρα ότι θα βάλουμε την ΑΟΣ, έτσι γίνεται. Γι' αυτό την έβαλε μόνο από εδώ το φυσικό αέριο και όχι από εκεί. Αν είναι πραγματικά σαφές που το πιστεύουν αυτό, πρέπει να ξεκινήσετε γρήγορα, γιατί στην πραγματικότητα εσείς είστε οι επόμενοι που θα μας βοηθήσουν να προωθήσουμε το θέμα στην Ελλάδα και να δούμε την Ελλάδα με έναν διαφορετικό τρόπο. Γιατί το φυσικό αέριο ανήκει στην Ελλάδα του μέλλον. Το θέμα είναι αν λόγω μιζέρειας εμείς ανήκουμε στην Ελλάδα του μέλλον. Γιατί είναι πολλοί από εσάς που λόγω μιζέρειας θα πούνε και εγώ θα τα βάλω πέρα ποτέ. Δεν λέω για αυτούς που ακόμα κοντά τους στη σύνταξή τους. Δηλαδή όταν εγώ βλέπω νέο που μου λέει εγώ ένα ρωτήμα θα έχω επάρκειες. Εγώ καταλαβαίνω ότι αμέσως έχω να κάνω με κάποιον που έχει δημιουργική στέρηση. Εφόσον και πιο μεγάλη ξέρω ότι δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Δεν πάμε στον χώρο εργασίας για να έχουμε σύνταξη. Υπάρχει ζωή και πριν τη σύνταξη. Άρα, εδώ υπάρχουν αυτές οι τεράστιες δυνατότητες, τις έχετε μπροστά στα μάτια σας, να ξέρετε, επειδή κάνουμε μαθήματα και στο ΤΕΙ Καβάλας, αυτό το χάρτη πριν ένα χρόνο εκείνα δεν μπορούσα να το δείξω. Δεν υπήρχε αυτό το χάρτη. Θα πρέπει να περιμένω την επόμενη φουρνιά να σου πω να. Λέει προηγούμενη, όλα αυτά είναι και βιντεοσκοπημένα και ηχογραφημένα, να ξέρουμε και μπορούμε να δούμε ότι ανά έτος, θα πάμε τώρα για τέταρτη χρονιά, ανά έτος αλλάζουν τα δεδομένα στην περιοχή. Και είναι μερικοί που συνεχίζουν να λένε, δεν την αλλάζουν. Μα το κοίτανε ένα ζώο, το οποίο είναι υπεργιγαντιαίο, δεν φταίτε ούτε εσείς ούτε εγώ. Είναι εδώ. Το βρήκα κατά τη σπόντα, επειδή το έξω εντελώς αλλού, δεν είχα προβλέψει αυτό και ξαφνικά να ξέρετε τώρα, όλες οι εταιρείες ξαναεξετάζουν. Το είπε πολύ ωραία ο Αντώνης εδώ και σίγουρα και ο Ιωσήφ, ξαναεξετάζουν όλα τα σεισμικά που είχα, γιατί τι κατάλαβα. Παρόλο που ήταν σεισμικά, δεν πόνταραν στις καρστικούς ασβεστόγυρους. Κοίταζαν μόνο ψαμίδια. Και τώρα λοιπόν βλέπουν νέους τόπους. Και αυτό εξηγείται για ποιο λόγο υπενθυμίζω τώρα ότι η Κύπρος κάνει τώρα τρίτο γύρο αδειοδότηση. Τρίτο. Δηλαδή εμείς είμαστε ακόμα να σκεφτόμαστε αν πρέπει να κάνουμε αόρθιο ή όχι. Έχουμε κάνει ένα γύρο και έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για την υπάρχει. Και η Κύπρος είναι στο τρίτο. Σας πληροφορώ ότι σήμερα το πρωί στην απόλυτη πάλι. Να κάνουμε. Πρέπει να τη διαβάσουμε τις ειδήσεις. Η Κύπρος θα κάνει άλλους δύο γύρους αδειοδότηση. Είναι δηλαδή στο πέμπτο. Και ρε φίλε παιδί μου, στο δεκάλεπτο θα ξεπίσουμε εμείς. Πέμπτη γύρω της αδειοδότησης δίπλα μας, πάει και ο Λίβανος, έχει κάνει ήδη η Κροατία, η Κύπρος, γιατί δεν με ξέρετε τι έχει κάνει. Η Κύπρος θα τελειώσει τον διαγωνισμό 21 Ιουνίου και εμείς τελειώνουμε τον πρώτο γύρο της Πριάνη. Δηλαδή, ακόμα και για 9 μέρες δεν το κάναμε από την πλευρά που θα έπρεπε και έχει καταφέρει στο ενδιάμεσο, γιατί εμείς έχουμε ζητήσει παρατάσεις.
Αφού δεν υπάρχει κανένα ανταγωνισμό, είναι μόνο ένας. Στο θαλάσσιο υπόβεδο 2 είναι τα ελληνικά πετρέλαια. Στο θαλάσσιο υπόβεδο 10 είναι τα ελληνικά πετρέλαια. Μόνο τους. Και στο θαλάσσιο υπόβεδο 1 είναι το πρώτο. Στο θαλάσσιο υπόβεδο 2 είναι μια κοινοπραξία, η οποία είναι τα ελληνικά πετρέλαια. Είναι τα και η Ελίσσα μαζί. Είναι μόνο ένας. Άρα έχουμε τρεις υποψήφιους σε τρεις διαφορετικές περιοχές και το μόνο που βρήκαμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι να πούμε ότι θα εξετάσουμε με παράταση το φάκελο, γιατί χρειαζόμαστε χρόνο. Στο ενδιάμεσο, λοιπόν η Κύπρος έφερε άλλο διαγωνισμό, έδωσε στις υποψήφιες εταιρείες μόνο 6 μήνες και λέει τελειώνει 21. Δικό σας πρόβλημα δεν έχετε προλάβει. Και έφερε άλλα 3 υπόλοιπα. Άρα αυτό, αν εμείς δεν σας πείσουμε, κοιτάξτε λίγο τι γίνεται στην Κύπρο, διότι θα είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση